καθημερινότητά μας έχει την τάση να μας βάζει σε μια ακούσια κατάσταση έντασης, λόγω της ανάγκης να φέρουμε εις πέρας τις υποχρεώσεις μας. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται F-stress και είναι απολύτως φυσιολογική. Εξυπηρετεί στο να είμαστε σε εγρήγορση και να απειλούμε τα θέματά μας με συγκέντρωση και αποτελεσματικότητα. Όσο βρισκόμαστε σε αυτή την F-stress κατάσταση, νιώθουμε ευεξία, αλλά και τη φυσιολογική κούραση που συνεπάγεται μετά από μια γεμάτη μέρα. Όταν όμως οι δείκτες του στρες ξεπερνούν το φυσιολογικό όριο και μας κατακλείουν σκέψεις ανησυχίας, στεναχώριας, αγανάκτησης και θυμού, τότε περνάμε στην κατάσταση της άσχημης έντασης που προκαλεί μόνο στρες, κακή διάθεση και ένταση στους μύες. Η επόμενη άσκηση έχει ως σκοπό να σε βοηθήσει να διώξεις από πάνω σου την επιπλέον ένταση που έχει συσσωρευτεί μέσα σου και να σε χαλαρώσει. Είναι ιδανική για το βράδυ, πριν πέσεις να κοιμηθείς, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, μετά από κάποια δύσκολη δραστηριότητα. Θα ήθελα να καθίσεις ή να ξαπλώσεις σε μια άνετη θέση. Κλείσε τα μάτια σου και χαλάρωσε. Με τα μάτια σου κλειστά, αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου. Τις αισθήσεις, τις σκέψεις και μπορείς να νιώσεις τη σταδιακή μετάβαση της συνείδησής σου προς τα μέσα, που σου επιτρέπει να χαλαρώνεις εύκολα και αβίαστα. Σε αυτή την όμορφη αίσθηση, ακόμα και η προσπάθεια που χρειάζεται για να κουνήσεις τους ώμους, τα χέρια σου, ακόμα και τα δάχτυλά σου, είναι πολύ. Είναι πολύ πιο εύκολο απλά να χαλαρώσεις. Δώσε την προσοχή σου στην αναπνοή σου. Ας την αρέει φυσικά και χωρίς κόπο. Τώρα θα ήθελα να μεταφέρεις την προσοχή σου στην κορυφή του κεφαλιού σου. Πολλοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ότι η ένταση ξεκινά από εκείνους τους μικρούς μύες στο κεφάλι. Έτσι, θέλω να σκεφτείς αυτούς τους μικρούς μύες και το δέρμα του κεφαλιού σου και να τους επιτρέψεις να χαλαρώσουν. Σειρά έχουν οι μύες του προσώπου σου. Νιώσε τους να γίνονται μαλακοί. Το μέτωπό σου, τα μάτια σου, ακόμα και τις βλεφαρίδες σου, τα μάγουλα, το στόμα σου, μέχρι και τους μύες του αγωνιού σου. Είναι ένα υπέροχο συνέστημα όταν αφήνεις το πρόσωπό σου να χαλαρώνει τελείως. Γιατί μπορείς να νιώσεις όλη την επιφάνεια του δέρματός σου να γίνει πιο λεία. Είναι ό,τι πιο ευχάριστο σαν αίσθηση. Άστο να συμβεί. Τώρα χαλάρωσε τα δόντια και τη γλώσσα σου. Όσο πιο ήρεμο είναι το σώμα σου, τόσο περισσότερο ηρεμεί και ο νου σου. Σκέψου το σβέρκο και τους μύες των ώμων σου. Το πάνω μέρος των χεριών σου και άφησε την ένταση να φύγει προς τα κάτω, προς τους αγκώνες σου. Και σιγά σιγά πιο κάτω, στους βραχίονές σου,
τους καρπούς των χεριών σου, τις παλάμες σου και νιώσε το σφίξιμο και την ένταση να γλιστράει από τις άκρες των δαχτύλων σου και να φεύγει. Να φεύγει μακριά από εσένα, αφήνοντάς σε με μια ευχάριστη και ελαφριά αίσθηση ανακούφισης και ηρεμίας. Παρατήρησε την αναπνοή σου. Πρόσεξε πόσο πιο ήρεμα και σταθερά αναπνέεις. Αφέσου να αναπνέεις πιο απαλά και πιο αργά, ώστε να επιτρέψεις τη χαλάρωση να επεκταθεί στην περιοχή του θώρακα και έπειτα να μεταβεί στους μύες του στομάχου. Η ήρεμη και σταθερή αναπνοή βοηθάει πολύ σημαντικά στη χαλάρωση του στομαχιού. Στρέψε την προσοχή σου στην πλάτη σου τώρα. Τους μεγάλους μύες στην κάθε πλευρά της σπονδυλικής σου στήλης. Επέτρεψε και σε αυτούς να μαλακώσουν. Τη λεκάνη σου, άφησε τη χαλάρωση να σε πλημμυρίσει. Και τώρα, επέκτηνε τη σκέψη της χαλάρωσης στους μύες των γοφών σου. Ας την να περάσει πιο χαμηλά στα γονατά σου και ακόμη πιο κάτω στις γάπες σου. Άφησε όλη αυτή την περιοχή να χαλαρώσει. Διώξε το στρες από πάνω σου και άφησε το σώμα σου να ξεκουραστεί. Και καθώς περνάς την προσοχή σου στους αστραγάλους σου και στα πέλματα των πολδιών σου, δες το στρες να φεύγει μακριά από εσένα. Σαν μια μάζα ενέργειας που ξεφορτώνησε και αφήνει το κορμί σου πίσω, ξεκούραστο και ανανεωμένο, γεμάτο με μια αίσθηση ευεξίας και υγείας. Επέτρεψε στον εαυτό σου να ευχαριστηθεί αυτή την αίσθηση για λίγες ακόμα στιγμές. Να θυμάσαι να δίνεις χρόνο στον εαυτό σου, να επανέρχεται σε κανονικά επίπεδα, ώστε να μην χάνεσαι στο χάος των σκέψεων. Ο καθαρός νους προσφέρει ψυχραιμία και πνευματική διάβγεια όταν αντιμετωπίζεις απαιτητικές καταστάσεις και είναι αναγκαίο να δίνεις την απαραίτητη φροντίδα στον εαυτό σου καθημερινά. Σου αξίζει να είσαι η καλύτερη δυνατή έκδοση του εαυτού σου.